Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, στις ιχνηλατήσεις λοιπόν, ιχνηλατούμε όσο μπορούμε να ιχνηλατήσουμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο κυρίες και κύριοι που η NASA όταν έστειλε πάνω εκείνο το ρομπότ για να ψάξει πιο έτσι επισταμμένα τη σελήνη, τον ονόμασε ιχνηλάτη. Για δέστε, παίρνουν από αυτήν την πηγή η οποία είναι αστήρευτη από λέξεις, από έννοιες, από κυριολεξία των εννοιών, όλοι αυτοί οι πανεπιστήμονες του κόσμου παίρνουν λέξεις και τις χρησιμοποιούν για τις επιστημονικές τους έρευνες. Ιχνηλατώ. Α, πέστε μου τώρα στα γερμανικά ή στα αγγλικά ή στα αράβικα ποιος είναι ο ιχνηλάτης. Δεν υπάρχει. Πάλι μαζί είμαστε, κύριε Κωνσταντινίδη, σας διάκοψα προηγουμένως. Είχατε όχι, πάρει φόρα όχι, και ήταν καλό αυτό. Πάρει φόρα, αλλά τώρα εγώ θέλω να... Εδώ στο διάλειμμα κάτι ανέφερε ο κύριος Μπαλάφας, ναι, και θα ήθελα να το συνεχίσω εγώ. Α, παρακαλώ, ναι. Ζωντανά. Το 1978, συγγνώμη, το 1998, κύριε Μπαλάφα, ήμουν υποψήφιος δήμαρχος της πόλης αυτής. Ο λαός της Θεσσαλονίκης με ετοίμησε με 3,3. Ήταν η ψήφη που πήραμε, ήταν ανάλογη με το χρήμα το οποίο είχαμε διαθέσει. Έτσι. Δεν ανήκαμε, όχι δεν μας υποστήριξε κανένα κόμμα, ούτε σπόνσερες είχαμε, ούτε χρηματοδότες, και μάλιστα εμείς διαλαλούσαμε και που διάολο τα βρίσκετε εσείς αυτά τα λεφτά και τα ξοδεύετε. Και γιατί τα ξοδεύετε. Και από τη μάνα σας να τα βρίσκετε και από τη γιαγιά σας και τον παππού σας, γιατί ξοδεύετε αυτά τα χρήματα. Και έτσι όπως ξοδεύετε τα δικά σας χρήματα, αν είναι δικά σας, έτσι θα ξοδεύετε πολύ περισσότερο και τα χρήματα των συνδημοτών μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να πω. Μ' άρεσε αυτό που με ιδιότητά σας, του ζωγράφου, τότε μέσα στο πρόγραμμά μας ήτανε να αντιγράψουμε, εγώ ήμουν... Το δήλωνα και συνεχίζω να δηλώνω τώρα ότι είμαι ένας αντιγραφέας. Όπου βρω κάτι καλό θα το αντιγράψω. Στην Μονμάρτη... Οι έξυπνοι αντιγράφουν και κουτί μένω στο περιθώριο. Δεν το ξέρω, ωραίο αυτό. Λοιπόν, ό,τι γίνεται στο Παρίσι, στην περιοχή της Μονμάρτης, αυτό το πράγμα θα κάνουμε εμείς με την πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ, τώρα, σήμερα, χθες, προχθές, αυτά τα 12 τελευταία χρόνια που κυβερνάει αυτή, κυβερνά την πόλη, διοικεί την πόλη αυτή η διοίκηση που φεύγει ευτυχώς στο καλό, παιδιά, κυνηγούν τους συναδέλφους σας και μάλιστα ζητούν από πολλούς από αυτούς, τους δυο, τρεις τους εναπομείναντες υπαίθριους ζωγράφους, ζητάνε να πληρώνουν και μίσθωμα του πεζοδρομίου που καταλαμβάνουν. Εμείς λέγαμε, ήταν στο πρόγραμμα, αντίθετα θα τους ενισχύαμε, διότι θα ομόρφαιναν την πόλη και θα τις έδιναν. Έρχονται κάποιοι τουρίστες. Τι να δουν, πέστε μας εσείς, τι να δουν από αυτή την πόλη. Να μην τα χαρακτηρίσω. Όλοι οι Αριστοτέλους είναι ωραιότερος δρόμος ίσως της Ευρώπης, ίσως λέω, της Ευρώπης, ναι, είναι μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αυτοκίνητα, σκουπίδια, απορρίμματα, τα πάντα. Εμείς θα είχαμε, λέγαμε να είχαμε, θα ήταν οι 2, 3, 5, 10 που γνωρίζουμε, θα καλούσαμε εσάς, το σωματείο, να πάτε εκεί να στήσετε τις παλέτες σας, να ζωγραφίζετε, να πουλάτε τα έργα σας και στην αρχή να σας ενίσχυε κιόλας ο Δήμος. Αυτό ήταν ο πολιτισμός. Ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας. Ήταν στο πρόγραμμά μας. Και οι άνθρωποι αυτοί του κυνηγάνε τους ζωγράφους. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ας πάμε, ας έρθουμε στα καθημάς εδώ. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα. Λοιπόν. Με συγχωρείτε. Τώρα πέστε μου. Αυτή η κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Η τακτική που ακολουθεί. Που να λέει εδώ πέρα στους Έλληνες ότι δεν πρόκειται να ξαναδώσουμε αυξήσεις, να φέρουμε άλλους φόρους ή να δημιουργήσουμε άλλες οικονομικές δυσχέρειες στον κόσμο. Και πάει έξω και λέει ότι αν προκύψει θέμα δανεισμού θα πάρουμε και άλλα χρήματα, θα κάνουμε και άλλες περικοπές κλπ. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος άλλες περικοπές. Ξέρετε, είναι αμαρτία στον Θεό δηλαδή.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτό... άνθρωποι που πεινάνε πια, ρε, ναι, παιδιά. Ναι, σωστά. Ειλικρινά το λέω. Ναι. Δεν το λένε αυτοί οι κυβερνώντες. Δεν το λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Το λένε οι πραγματικοί κυβερνώντες αυτοί. Και οι πραγματικοί κυβερνώντες των τόπων αυτών είναι, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Του τέστην οι δανειστές μας. Αυτοί κυβερνούν. Οι άλλοι εδώ, οι εγχώριοι, παριστάνουν ότι κυβερνούν. Και θα ήταν πολιτικό θάρρος των κυβερνώνταν αν λέγανε, ρε παιδιά, εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε ούτε σε θέση, αλλά δεν είμαστε και εμείς που παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Μας τα επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Η χώρα μας βρίσκεται... Άνα μπράβο, άνα μπράβο, εδώ εντάξει πάμε εκεί που θα πήγαινε. Ναι, σωστά, αυτοί το ζητήσανε. Το θέμα είναι και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν είναι μόνο ότι ήρθαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όταν δημιουργήθηκε πριν από 65 χρόνια, δημιουργήθηκε να εξασφαλίσει τα χρήματα των πιστωτών. Δεν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να μας βάλουν σε κάποια τάξη. Που εμείς αν θέλανε να μπούμε, αν θέλαμε να μπούμε σε κάποια τάξη, αν θέλανε μάλλον οι κυβερνώντες, θα κάνανε ορισμένα πράγματα πριν από 20, 30 ή 35 χρόνια, όταν έπεσε η δικτατορία και αποκαταστάθη η δημοκρατία. Της πλάκας δηλαδή, μας κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν και τους εαυτούς τους, πολλοί από αυτούς. Όταν έρχονται και λένε, μιλάνε τώρα ότι με δανεικά δεν κάνεις, λέει, άκουγα αυτήν την καθόλου αξιόλογη, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι, η Μαρία Σπυράκη στο Μέγα. Λέει, δεν μπορεί με δανεικά, λέει, να κάνεις κοινωνική πρόνοια, κοινωνική πολιτική. Κοπέλα μου, και γιατί με δανεικά λεφτά μπορείς να χτίζεις, να φέρεις τον Καλατράβα και δεν ξέρω εγώ πόσα στοίχιζε. Να κάνεις Ολυμπιακούς αγώνες, να χτίζεις γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Με δανεικά θα κάνεις. Από το υστέρημά του κανένας, καμία χώρα στον κόσμο δεν έκανε κοινωνική πολιτική από το πλεώνασμά της. Κάνανε από το υστέρημά της. Αν εμείς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς μπορούμε να φτάσουμε ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά. Πουθενά. Ποτέ. Ούτε σε 1000 χρόνια, ούτε σε 2000 χρόνια. Δηλαδή θα περιμένουμε 1000, 2000 χρόνια για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Την κοινωνική πολιτική την κάνεις, κύριε Λεπτοκαρίδη, με το υστέρημά σου. Δεν την κάνεις με το περίσσεμά σου. Έτσι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτά τα οποία έχουν, είναι η πλουσιότερη χώρα πάνω στη γη και όμως η κοινωνική της πολιτική είναι της πλάκας. Αν τη συγκρίνει κανένας με την κοινωνική πολιτική των σκανδιναβικών χωρών, που είχα την τύχη, μπορώ να δοξάζω το Θεό που λέμε, ότι έζησα σε δύο από αυτές τις χώρες και είδα τι θα πει κοινωνική πολιτική. Και έρχεται εδώ η κυρία Σπυράκη, αντιγράφει τον κύριο Μητσοτάκη, διότι αυτός τα είπε για πρώτη φορά. Ήρθε ο άλλος μεγάλος πολιτικός, η μεγαλύτερη πολιτική φούσκα των τελευταίων 35 χρόνων ελεύθερου βίου της χώρας, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, άλλος μέγας ψευτοσοσιαλιστής της πλάκας, είναι αυτός που τότε που είπε που θα πήγαινε, που ο κόσμος μάζεψε χρήματα, έτσι, στην τράπεζα, χρήματα για να το στείλουν να πάει, και χάθηκε το παιδάκι εδώ. Πέθανε. Έτσι, πέθανε από λευκαιμία. Και τα μάτια δεν επέτρεψε να εκταμιευθούν τα χρήματα, να εκταμιευθούν τα χρήματα. Αυτός ο ψευτοσοσιαλιστής. Και αυτός τι έκανε, κύριε Λεπτοκαρίδη. Είναι αυτός, είδατε προχθές τον... Βγήκανε τα μισθολόγια του δημόσιου τομέα. Ναι. Ο δημόσιος τομέας, ξέρετε ότι απέχει παρασάγκες από τον ιδιωτικό τομέα. Να, αλλά και μέσα στον δημόσιο τομέα, και εκεί έχουμε τους πατρίκιους και τους πληβίους, αυτούς που παίρνουν, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιος έδωσε αυτά? Ο κύριος αυτός. Και γιατί τα έδωσε? Ο κύριος αυτός μέσα σε μία νύχτα διπλασίασε
αυτή τις απολαδές, τους μισθούς των τελωνιακών, των εφοριακών και όσοι έχουν να κάνουν με το Υπουργείο αυτό, απλώς και μόνο για να κερδίσει ο κύριος Σιμίτης και αυτός το εξυγχρονιστικό της πλάκας τώρα, μην πούμε τίποτε βαρύτερες κουβέντες, έτσι, να κερδίσουν στην εσωκομματική διαμάχη που είχαν με το μπλοκ του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Μία συμμορία έβαζε εναντίον μιας άλλης συμμορίας και με τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα δανεικά, έτσι. Εκείνα δεν ήταν δανεικά, ναι, εκείνα δεν ήταν δανεικά, για να δώσουμε στη γιαγιούλα, στη χείρα, στο ορφανό, στο ανάπηρο το παιδί. Α, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με δανεικά κοινωνική λεφτά. Μπορείς να δίνεις εκεί όμως. Ή το χειρότερο απ' όλα, το 1995 ο κύριος αυτός, έτσι, έφερε μία τροπολογία που όταν την είδε στο έδρανό μου σηκώθηκαν οι τρίχες της κεφαλής μου και λέει, δεν είναι δυνατόν. Τι έλεγε αυτή η τροπολογία? Συζητούσαμε νομοσχέδιο στη Βουλή, νομοσχέδιο του κυρίου Υπουργού, αυτού του κυρίου, του μεγαλύτερου διαπλεκόμενου. Εγώ γράφω και καλύτερα και μιλάω και καλύτερα από αυτόν και λέω και περισσότερες αλήθειες. Αλλά εγώ μια διαψευσούλα δεν μπορούσα και δεν μπορώ να βάλω στο βήμα Φερρυπίνη. Και αυτόν συνεντεύξεις, επί συνεντεύξεων, άρθρα του, και δεν ξέρω αν τα γράφει και αυτός, εν πάση περιπτώσει, άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, έφερε, βλέπω την τροπολογία αυτή και λέω, μα δεν είναι δυνατόν. Έλεγε η τροπολογία, αυτοκίνητα θωρακισμένα ή αυτοκίνητα που πρόκειται να θωρακιστούν στην Ελλάδα εισάγονται ατελώς. Η βεβαίωση περί της θωράκισης γίνεται με δήλωση του νόμου τάδε. Πάω και το βρίσκω και του λέω, Λέκο, τι είναι αυτό εδώ? Λέει, Λευτέρη, δεν είναι έτσι όπως το νομίζεις, έλα στο Υπουργείο να το συζητήσουμε. Του λέω, Λέκο, εγώ δεν γυρίζω στα Υπουργεία, ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε εδώ μέσα στη Βουλή. Λέει, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Λέω, μπράβο, άμα δεν μπορείς να μου εξηγείς, τώρα μπαίνω εγώ, θα μπω μέσα στην αίθουσα, όχι μόνο θα σε κράξω, όχι μόνο θα σε κάνω ρόμπα, αλλά θα πάω τώρα να κάνω πηγαδάκια και να δούμε τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι έντιμοι βουλευτές. Τώρα, από αυτήν την απειλή τη δική μου, από άλλους και άλλοι του είπανε, δεν ξέρω γιατί, την απέσυρε την τροπολογία, δεν ψηφίστηκε. Στο πρώτο θερινό τμήμα, αυτό γίνεται τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου του 1995. Αυτό γινόταν για ποιους όμως τα θωρακισμένα αυτοκίνητα? Για αυτούς, για ένα και μοναδικό αυτοκίνητο γινόταν, και επίσης μία Mercedes 600, και πίσω από αυτήν τη Mercedes ήταν άλλες 350 πολυτελέστατα αυτοκίνητα, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, Bucati, δύο Bucati ήταν. Αυτοκίνητα που κάνουν τώρα ένα και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Wow. Τότε δεν ξέρω πόσα κάνανε. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος παρακάλεσε συνάδελφό σας και του λέει, βρε Νίκο, εσύ έχεις, πάρε δώσε με τους βουλευτές πίστους εκεί να ψηφίσουν αυτή την τροπολογία και έχεις 10